ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Κώστα Γαβρά με τίτλο «Ενήλικη στο δωμάτιο». Η ταινία εμπνέεται από το ομότιτλο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη και καταγράφει στιγμιότυπα των δύσκολων στιγμών της διαπραγμάτευσης που οδήγησαν την Ελλάδα σε περισσότερα χρόνια κρίσης. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος με την κάμερα της ΕΡΤ ήταν εκεί. Ο διεθνούς φήμης σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς επιστρέφει στην Ελλάδα κάνοντας ίσως την πιο προσωπική ταινία της καριέρας του. Εμπνευσμένη από το βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη «Ενήλικη στο δωμάτιο», η ομότιτλη δημιουργία του είναι φόρος τιμής στη σημασία της διαχείρισης των κρίσεων της σύγχρονης Ενωμένης Ευρώπης, αλλά και τη σημασία της διαπραγμάτευσης. Από τη μέχρι στιγμής πορεία των γυρισμάτων, ο δημιουργός δηλώνει παραπάνω από ικανοποιημένος. Πάνω στην κρίση. Πάνω στην κρίση, πάνω στην οικονομική κρίση. Στην κρίση την ελληνική, στο δράμα το ελληνικό. Δεν θέλω να μιλήσω για ταινία, θα μιλήσω για ταινία όταν την έχω κάνει, θα σας τη δείξω σε όλους σας και θα πείτε τι σκεπτόσαστε. Εκείνο που μπορώ να πω σήμερα είναι ότι είμαι πολύ πολύ ευχαριστημένος γιατί έχω ένα συνεργείο όπως είχα παντού στη Γαλλία, στην Αμερική, παντού, της ίδιας ποιότητας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και όταν τα πρόβλημα τα λύνουν αμέσως. Και εκείνο που έκανε μεγάλη κατάπληξη επίσης είναι πόσο καλούς ηθοποιούς βρήκα. Και χρησιμοποιώ μέσα στο φιλμ είναι πολύ πολύ ηθοποιοί και είμαι πολύ ευτυχής γιατί βρίσκουμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα που έχουμε πάντα με τους ηθοποιούς. Αυτό είναι σημαντικό για μένα σε αυτό το φιλμ και αυτό ήθελα να σας πω, γι' αυτό και σας δέχτηκα. Γιατί νομίζω αξίζει να υποθεί ότι στην Ελλάδα υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν δυνατότητες για τον διεθνή κινηματογράφο. Που μπορεί να, γιατί μιλούν όλες οι γλώσσες. Μιλούν αγγλικά, μιλούν γαλλικά, τα βρίσκω όλα. 5 years ago, this was our national income. 7 χρόνια μετά την τελευταία του ταινία «Το κεφάλαιο», ο κατεξοχήν εκπρόσωπος του πολιτικού κινηματογράφου καταπιάνεται με ένα θέμα ταμπού που, όπως λέει, θα κριθεί η ιστορικότητά του μόνο με την ολοκλήρωση των γυρισμάτων και τη δημόσια πρώτη προβολή της ταινίας στο εμπορικό κύκλωμα. Είναι μια αλλαγή βασική, γιατί νομίζω στην Ελλάδα μπορούν να έρθουν. Να γίνουν πολλά φιλμ. Έχουμε τέτοια καταπληκτικά τοπία. Και νομίζω μέχρι μερικά χρόνια, δεν θέλω μέχρι πότε, να πω μέχρι πότε, οι δυσκολίες θα είναι μεγάλες. Κάθε συνεργείο που έρχονταν εδώ μιλούσε άσχημα. Λέει στην Ελλάδα είναι ευκολίες να γυρίσουμε, έχουμε τούτο και εκείνο κλπ. Φαίνεται πως τώρα αλλάζουν τα πράγματα και μου αρέσει πολύ. Στο τιμόνι της παραγωγής της νέας του ταινίας, για ακόμα μία φορά, η σύζυγός του, Μισελ Ρέι Γαβράς. Also, I think in the general point of view of production. What did Papa's Lefteric Christians is fantastic. The Ecomé will bring a lot of production from abroad to shoot in Greece. Not only from the sea, from the, you know, look, we are not a film, but Greek island. And mainly all the film is shot here. We find location, we find everything we need. Μια έκπληξη όμως περίμενε τον Κώστα Γαβρά στα γυρίσματα, η επίσκεψη του γιού του Ρωμάν. I was shooting in Ukraine and on the way back to Paris I have free time so like I wanted to see my father and my brother that is here helping him and my mother that is here also. Ο 86χρονος σκηνοθέτης στρατολόγησε στους πρωταγωνιστικούς ρόλους Έλληνες ηθοποιούς που υποδίονται τους ρόλους στα αγγλικά και τα ελληνικά. 10 χρόνια μετά την πρεμιέρα της ταινίας «Παράδεισος στη Δύση», που μεγάλο μέρος της γυρίστηκε και στην Ελλάδα, ο Κώστας Γαβράς επιστρέφει σε ελληνικό έδαφος και εμπνέεται από το βιβλίο «Ενήλικη στο δωμάτιο» για την καινούργια του ταινία. Τα ονόματα των προσωπικότητων του βιβλίου θα αντικατασταθούν από τις ιδιότητές τους για να τονιστεί η οικουμενικότητα του προβλήματος και η σημασία της λύσης του.